δουλέψει πολύ σε θέματα τακτικής. Έχουν κάνει μόνο από μια προπόνηση αμυντικά και επιθετικά. Οπότε δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να δω και σπουδαία πράγματα σήμερα. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι να δω λίγο πώς είμαστε από τα αξίματά μας. Είναι λογικό ακόμα να μην έχουμε την φρεσκάδα που πρέπει. Από εκεί πέρα όμως, από κάθε τεχνική χάρη συμπεράσματα, βλέπεις πράγματα. Είδα και εγώ αρκετά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Οπότε τις επόμενες μέρες θα επικεντρωθούμε σε αυτά και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, να είναι στο επόμενο παιχνίδι ακόμα καλύτερα. Σήμερα έχω να δώσω 45 λεπτά στον κάθε παίκτη, εκτός του δύο μικρούς που τους έκανα στους παίκτους λίγο χρόνο. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει ήταν λίγο να βάλω λίγο τις ομάδες πιο ισορροπημένα, γι' αυτό είδατε και κάποιους παίκτες που παίζαν σε άλλες θέσεις. Ήταν φυσιολογικό να μην υπάρχει συνοχή που θέλαμε. Από εκεί πέρα όμως θα μιλήσω γενικά αυτή τη βδομάδα. Τα παιδιά προσπαθούν λίγο να συγκεντρωθούν και να αφομοιώσουν 2-3 στοιχεία που ζητάω εγώ από το παιχνίδι. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο από μια στιγμή στην άλλη να τα περάσουμε. Θέλουμε πολλές επαναλήψεις αυτά, άρα θέλουμε περισσότερες μέρες, περισσότερη δουλειά. Και γι' αυτό σας είπα ότι όσοι περνάνε μέρες θα είναι καλό και για όλους και για αυτούς να μάθουν εμένα και εγώ να μάθω αυτούς καλύτερα, οπότε και τα δικά μου θέλω μερικές φορές να δω αν μπορούν να βγουν, αλλιώς να κοιτάξουν να δω κάτι άλλο, γι' αυτό είναι αυτά τα φιλικά, για να δούμε τα λάθη μας, να δούμε τα στοιχεία που μπορούμε να περάσουμε για αυτά που δεν μπορούμε, έτσι ώστε να επιλέξουμε το καλύτερο στυλ παιχνιδιού που θα ταιριάζει στην ομάδα μας. Αυτό που καίει καλός ή κακός στον κόσμο είναι οι μεταγραφές. Πότε βλέπετε να έχουμε εξελίξεις? Όταν θα ανακοινωθούν. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται προσπάθεια, κάνουμε κάποιες συζητήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν είναι, το έχω πει, δεν είναι εύκολο. Είναι μια δύσκολη μεταγραφική περίοδος αυτή και λόγω του Μουντιάλ αλλά και του δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να γίνονται πολλές κινήσεις στις ομάδες έτσι ώστε να αρχίζουν να βγαίνουν πολλοί ποδοσφαιριστές στην αγορά για να μπορούμε να επιλέξουμε αυτούς που θέλουμε. Μας έχουν προταθεί κάποιοι παίκτες, τους κοιτάμε, ακόμα δεν είναι αυτοί που θέλουμε, οπότε δεν θα πάρω, το έχω πει για άλλες φορές, δεν θα πάρω κάποιον παίκτη που δεν είναι καλύτερος από αυτούς που έχουμε. Θέλουμε 2-3 ποδοσφαιριστές, σε 2 θέσεις έχουμε βρει αυτούς που θέλουμε, γίνονται επαφές, γίνονται συζητήσεις και ελπίζω τις επόμενες μέρες να τελειώσουμε. Με τον Μπόνσε, που είναι και το όνομα που έχει βγει, υπάρχει κάποια ενημέρωση, κάτι νεότερο, υπάρχει περίπτωση εξέλιξη άμεσα?